Η πόλη του Φωτός ετοιμάζεται να λάμψει και μαζί με αυτήν και η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που για 33η φορά θα φωτίσει το παγκόσμιο, με τους Γάλλους να έχουν ετοιμάσει ένα πραγματικό υπερθέαμα. Το κυρίως μέρος της τελετής έναρξης θα αρχίσει στις 8 και 24 ακριβώς τοπική ώρα, 9 και 24 ώρα Κύπρου. Αριθμοί συμβολικοί που αποτυπώνουν το έτος που η χώρα φιλοξενεί το κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Μια χώρα που ετοιμάζεται να πρωτοτυπήσει. These are going to be an opening ceremony like the world has never seen. Paris is doing things differently. It's taking a ceremony that is usually held in a stadium and it's putting it into the heart of Paris, essentially turning France's capital into a giant open-air stage. Για παρθενική φορά στην ιστορία του θεσμού, η τελετή θα διεξαχθεί στο Σικουάνα, παρουσία 300.000 θεατών, που αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά το φαντασμαγορικό σόου και την πρώτη στα χρονικά πλωτή παρέλαση. 85 πλοιάρια με 7.000 αθλητές και πρώτους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισπιώτη που θα κρατούν την ελληνική σημαία, θα διασχίσουν τον ποταμό σε μια διαδρομή 6 χιλιόμετρων που θα περάσει από όλα τα ιστορικά μνημεία του Παρισιού προτού καταλήξει μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Ένα τετράωρο event που θα βασιστεί στην ενότητα που μπορεί να φέρει η διαφορετικότητα. Dans cette diversité, c'est notre objectif. Et c'est aussi l'objectif des Jeux Olympiques en réalité. C'est une utopie, un peu, qui se réalise. Οι λεπτομέρειες της τελετής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο του Παρισιού αποκλείστηκε προκειμένου να μην διαρρεύσουν εικόνες από όσα ετοιμάζονται. Μοναδική εξαίρεση ο πύργος του Άιφελ που φώτισε την πόλη και έκλεψε τις εντυπώσεις. This is why I feel great, because you're seeing the rehearsals for the opening ceremony. I mean, we've seen the Eiffel Tower being all lit up in different colors, you know, even lights snaking up through the top. Οι διοργανωτές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και για τα μεγάλα ονόματα που θα αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν 3.000 καλλιτέχνες, χορευτές και τραγουδιστές. Οι φήμες όμως για εμφανίσεις έκπληξη από τη Σελίν Ντιόν, Lady Gaga και Άγια Νακαμούρα, μάλλον επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, καθώς όλες οι πιο πανοκυρίες βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και δεν το κρύβουν. A boat was spotted in a rehearsal with a grand piano on board. Perhaps belonging to American pop star Lady Gaga. Το μόνο σίγουρο είναι πως η γαλλική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε οχυρό. Περισσότεροι από 60.000 αστυνομικοί, στρατιωτικοί, ελεύθεροι σκοπευτές και μέλη των μυστικών υπηρεσιών έχουν ακροβολιστεί στους δρόμους της πόλης. Η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε κλειστός θα παραμείνει και ο εναέριος χώρος του Παρισιού. Μέτρα που κλιμακώθηκαν μετά και τη σημερινή πρωτοφανή επίθεση. Με βανδαλισμούς και κακόβουλες πυρκαγιές σε βαγόνια τρένων υψηλής ταχύτητας που έκαναν μπουρλότο σιδηροδρομικές γραμμές, ξύπνησε η Γαλλία ανήμερα μιας τέτοιας εορταστικής μέρας. Μια μαζική κακόβουλη εγκληματική επίθεση από άγνωστους εμπριστές που παρέλυσε το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. De la colère parce que jouer contre les jeux, c'est jouer contre la France. C'est jouer contre son camp, c'est jouer contre son pays. C'est les jeux. Δεκάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν και εκτεθειμένοι μένουν 800.000 ταξιδιώτες. Στους σταθμούς των τρένων γίνεται το έλα να δεις, με χιλιάδες πολίτες να μην ξέρουν πώς, πότε και αν θα ταξιδέψουν, καθώς οι γραμμές δεν θα επιδιορθωθούν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. French people are already very apprehensive about the Olympic Games because there were a lot of problems with organization and with this starting as well, it's not the best. Πανικός επικράτησε όμως και στο Euro Airport, στα γαλλοελβετικά σύνορα, όπου μια φάρσα για βόμβα έκλεισε και κένωσε το αεροδρόμιο για 2 ώρες, με πτήσεις να ακυρώνονται. Άκρως αντίθετες, ωστόσο, οι εικόνες στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Με την έννοια της Ολυμπιακής εκεχηρίας να είναι μεν πιο επίκαιρη από ποτέ, αλλά να μην βρίσκει ανταπόκριση, ρήγη συγκίνησης προκάλεσε η άφιξη στο Παρίσι των 8 Παλαιστίνιων αθλητών, που θα εκπροσωπήσουν τη ρημαγμένη και βαμμένη με αίμα λωρίδα της Γάζας. Πλήθος κόσμου τους επιφύλαξε θερμή υποδοχή, με λουλούδια και γλυκά για τον μεγάλο αγώνα τους. I'm talking about trying to get human rights. Η Παλαιστινιακή Αποστολή μαζί με τις υπόλοιπες 205 έδωσαν ζωή και στο τεράστιο Ολυμπιακό χωριό που χτίστηκε από το μηδέν στα βόρεια προάστια του Παρισιού και έχει μέγεθος όσο 70 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το σύνθημα των Ολυμπιακών έδωσε χθες βράδυ ο Εμμανουέλ Μακρόν, που παρέθεσε δείπνο σε 500 υψηλούς προσκεκλημένους, επιχειρηματίες, παγκόσμιους ηγέτες και γαλαζοαίματους. Ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε το Μουσείο του Λούβρου και τη γυάλινη πυραμίδα του για να υποδεχθεί τους καλεσμένους του, μεταξύ των οποίων και το πρωθυπουργικό ζεύγος της Ελλάδας που περπάτησε στο κόκκινο χαλί.